Είμαστε εδώ στη διαμαρτυρία εναντίον των μέτρων και της δικτατορικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Το γεγονός ότι να αναγκάζεται ο κόσμος να δείχνει κάποιον πάσον και να κάνει μια ιατρική ενέργεια επέμβαση στο σώμα του για να χρειάζεται να πάει στο εστιατόριο να φάει ή να πάει στο μαγαζίν, τότε τα πράγματα είναι δικτατορικά και πρέπει οπωσδήποτε να αντισταθούμε και να μην τα δεχτούμε. Υπάρχουν, εμείς κάνουμε και νομικές διαδικασίες στα δικαστήρια για να πολεμήσουμε το πράγμα νομικά. Την ερχόμενη εβδομάδα υπάρχουν δύο υποθέσεις. Μία υποθέση είναι οι 67 γονείς που όλοι έχουμε ακούσει που πάνε στο δικαστήριο για τα εναντίον των rapid test, αναγκαστικών rapid test για τα παιδιά τους. Και η άλλη υπόθεση είναι που μαζεύεται αρκετός κόσμος, νομίζω έχουμε 100 άτομα μέχρι στιγμής, οι οποίοι προτίθενται να καταχωρήσουν αγωγή εναντίον του Safe Pass. Ελπίζουμε ότι επειδή πάμε με διαδικασίες οι οποίες είναι επίγουσες, ελπίζουμε ότι θα έχουμε απόφαση από το δικαστήριο πολύ σύντομα για να κρίνουμε την νομιμότητα αυτών των μέτρων. Επειδή όπως ξέρουμε όλοι, αυτά τα μέτρα δεν έχουν περάσει από τη Βουλή και ως εκ τούτου δεν έχει ακολουθεί η νομοθεσία όπως πρέπει να ακολουθηθεί και πρέπει να κηρυχθούν παράνομα σε κάποια φάση.